Είμαστε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και ξεκινήσαμε αντίθετα από τον κόμβο 13 προς τον κόμβο 1. Μπροστά μας είναι ο κόμβος 12 προς Χαλκιδική. Το βουνό απέναντι είναι το ασβεστοχώριο. Και εμείς πηγαίνουμε τώρα προς τον κόμβο 11 που είναι ο κόμβος του πανοράματος. Κόμβος προς πανόραμα. Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, δεξιά μας χωράφια και αριστερά η πόλη. Ο κόμβος προς πανόραμα. Δεξιά πανόραμα, αριστερά προς πόλη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι ένα βαθύλωμα της περιφερειακής, κατά την άποψή μου χαζό, αλλά όταν έγινε η περιφερειακή ισχύαν άλλα πράγματα. Αριστερά μας οι μπαριέρες αυτές που έγιναν διπλές τώρα και όχι μονές, τις έχουν πάρει σβάρνα κουκουλίδας φοράς. Μπροστά μας το τούνελ, ένα μικρό τούνελ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και αυτός είναι ο κόμβος
Ντόμπας, Κωνσταντινοπολίτικα. Εδώ οι κόμβοι άλλαξαν. Ήτανε δύο και έγιναν ένας. Και είναι προς Τριανδρία, ουσιαστικά, όχι Τούμπα, αλλά μπαίνεις και στην Τούμπα από εδώ και στο κέντρο. Αριστερά μας κέντρο. Όχι. Και δεξιά μας το δάσος του Κεδρινού Λόφου. Δεξιά μας δάσος. Ο πράσινος πνεύμονας της Θεσσαλονίκης. Αριστερά μας είναι ο ζωολογικός κήπος. Για να πάει κανείς πρέπει να ανεβεί την Ακρόπολη. Και μπροστά μας ο κόμβος της Ακροπόλεως. Αυτό δεν είναι ο κόμβος, απλά είναι μια γέφυρα. Ο κόμβος είναι αυτός, ο 7, που λέει και η πινακίδα, και είναι δεξιά προς Κεδρινό Λόφο, το περιβόητο ξενοδοχείο Φιλίππιον. Αυτός είναι ο κόμβος. Και αριστερά, όπως λέει και η πινακίδα, επταπύργιο, άνω πόλη, κάστρα, Ακρόπολη, όλα αυτά είναι ένα όνομα. Αφήνουμε τον κόμβο προς Ακρόπολη και πάμε στον κόμβο της Νεαπόλεως. Αριστερά προς Νεάπολη και δεξιά προς Ρετζίκη, Ασβεστοχώρη, Πεύκα. Αυτόν τον δρόμο θέλουν να φτιάξουν τώρα φλικ, φλακ, χλακ που λέω εγώ, γιατί στην ουσία θα κάνουν μια τρύπα στο νερό. Η Θεσσαλονίκη έχει δεύτερη περιφερειακή, ένα μεγίστης σημασίας έργο και πραγματικά έργο, το ξέχασαν όμως οι κύριοι εντελώς και μας υπόσχονται τα φλικ, φλακ, χλακ. Δεξιά μας προς Πεύκα, Ρετζίκη, Ασβεστοχώρη και αριστερά μας προς Νεάπολη. Συνεχίζουμε και
στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που όταν έγινε ήταν πρωτοποριακό, αλλά σήμερα είναι γυρασμένο. Δεξιά μας τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και 424 και τα δυο νέα και τα καλύτερα στην ουσία της Θεσσαλονίκης. Αριστερά μας είναι το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Εμείς θα αφήσουμε εδώ την περιφερειακή, γιατί οδηγεί προς τον κόμβο της Εγνατίας στο Τιτάν, απέναντι ο πύργος του Τιτάν, και θα πάμε την περιφερειακή, την οποία εδώ όταν έγινε ο κόμβος της Εγνατίας στον Τιτάν μπροστά μας, την άλλαξαν ριζικά. Μπήκαμε ξανά στην περιφερειακή. Μπροστά μας και δεξιά μας η Ευκαρπία, αριστερά μας η Σταυρούπολη. Η περιψωμένη γέφυρα εδώ με ένα μικρό τούνελ από κάτω για την εξυπηρέτηση της συγκοινωνίας της Ευκαρπίας. Και εδώ πηγαίνουμε προς το μεγαλύτερο κατ' εμέ τεχνικό έργο της Θεσσαλονίκης, την διπλή γέφυρα, γέφυρα επί της γέφυρας δηλαδή. Είμαστε στο τρίτο οδικό κατάστρωμα. Δεξιά μας προς Λαγκαδά ο δρόμος και αριστερά μας προς Θεσσαλονίκη. Τρίτο οδόστρωμα καθύψος. Ένα τεχνικό έργο αρκετά καλό. Συνεχίζουμε προς Εύωσμο λιμάνι. Και εδώ η περιφερειακή σχεδιάστηκε σχεδόν ξανά, γιατί όταν έγινε η περιφερειακή, αριστερά μας η Ηλιούπολη δεν υπήρχε τίποτα, ήταν χωράφια, και μετά από 30 χρόνια φυσικά άλλο ένα τούνελ έγινε πόλη. Άλλη μια υπερυψωμένη γέφυρα πεζών μπροστά μας. Για την εξυπηρέτηση των απέναντι πολυκατοικιών. Δεξιά μας, αυτά είναι όλα σχεδόν παράνομα. Τίποτα δεν είναι νόμο, γιατί όλα ήταν χωράφια, είναι χωράφια.
ένα μικρό τούνελ πάλι. Και αυτό καινούργιο έργο δεν είναι της αρχικής σχεδιάσεως. Θαυμάστε την παρανομία δεξιά, όλα παράνομα. Και εδώ είμαστε στον Εύωσμο. Μας έπιασε και το φανάρι. Εκεί Λοξός, δεξιά, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, όπως έλεγε και η Πινακίδα, ο δρόμος οδηγεί προς Αθήνας. Είναι μια άθλια διασταύρωση εδώ, ένας άθλιος κόμβος, στον οποίο λίγο παρακάτω πηγαίνουμε δεξιά προς Διαβατά, αριστερά προς Θεσσαλονίκη. Κακοσχεδιασμένος και συνεχίζει να είναι κακοσχεδιασμένος. Είναι από τα ασύλληπτα πράγματα των Ελλήνων μηχανικών να κάνουν δρόμους και εκεί που τα κάνουν όλα όμορφα και ωραία, κάνουν και μια κουτσουλιά στη μέση, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτός είναι στην ουσία ο κόμβος των Διαβατών, δεξιά προς Έδεσα, αριστερά προς Διαβατά Θεσσαλονίκη. Και εδώ μας θέλει πάλι, μας θέλει, ποιος ξέρει. Κάνουν έργα, λέει. Σοβαρή παιδί. Κάνουν έργα. Εδώ είναι τα έργα, αλλά τι κάνω, μόνο αυτοί ξέρω. Εδώ είναι άλλη μια επίσης πανάθλια διασταύρωση δευτερευούσης σημασίας οδών. Δεν ξέρουμε πότε θα διορθωθεί. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι πανάθλια. Και αυτό το φανάρι μπροστά μας δεν λέει απολύτως τίποτα. Και τα έργα, κάτι κάνουμε εδώ. Κάτι κάνουμε εδώ. Βέβαια η αθλειότητα που υπήρχε έπρεπε να τη διορθώσουν κάπως. Και εδώ είμαστε, η γέφυρα είναι ο δρόμος που έρχεται από την Αθήνα, η νέα είσοδος της Θεσσαλονίκης, αριστερά μας
προς πόλη Θεσσαλονίκη και εμείς θα πάμε εκεί ευθεία να βρούμε προς λιμάνι Καλοχώρη. Θα κάνουμε τώρα το γύρο αναγκαστικά, γιατί εκεί είναι της Πόντου, η αθλειότητα της Πόντου, βεβαίως η αθλειότητα της Πόντου, όπου κανείς δεν ξέρει πως το διάλογο να πάει, κανείς δεν ξέρει. Εκεί λέει Θεσσαλονίκη, εδώ λέει Θεσσαλονίκη, αυτό εδώ το πράγμα λέει Θεσσαλονίκη. Εμείς μπήκαμε για να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε όμως να πάμε στην Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Θέλουμε να πάμε στο λιμάνι. Μάλιστα, αυτό είναι. Έκτος προβλήτας, εδώ. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Αυτά που μας υπόσχονται, σύνδεση του έκτου προβλήτα με την σιδηροδρομική σύνδεση, δηλαδή αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν έχει σιδηροδρομική σύνδεση με το δίκτυο το σιδηροδρομικό. Κατά τα άλλα είναι λιμάνι της Θεσσαλονίκης. We'll be right back.